Γεια σας κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε ακόμα ένα βίντεο και λοιπόν, έχουμε και λέμε. Από ό,τι βλέπετε έχουμε ένα MacBook εδώ, για μαντέψτε. Λοιπόν, έχουμε και το πρόγραμμα της Lego Mindstorm το καινούριο. Και σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα PID Learn Follower σε αυτό. Στο προηγούμενο βίντεο φτιάξαμε PID Learn Follower στο παλιό, στο κλασικό πρόγραμμα της Mindstorm. Αλλά τώρα θα σας δείξουμε το καινούριο που είναι μόνο για MacBook. Εδώ έχουμε το ρομπότ. Αυτά. Και λοιπόν τώρα πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Μπήκαμε στο πρόγραμμα και λοιπόν εδώ είναι το PID Line Follower, PID βασικά. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε έχουμε το πρόγραμμα, το οποίο θα σας το δείξω σε λίγο. Και τώρα θα σας δείξω, από ό,τι βλέπετε είναι, μοιάζει πολύ με το Scratch, όσοι το ξέρουν, με το Scratch 1, 2 και 3. Και θα σας δείξω πώς να κάνετε connect, πώς να φτιάχνετε ένα νέο project και εδώ λιγάκι πώς είναι οργανωμένες οι εντολές. Λοιπόν, αρχικά το connect. Πατάμε εδώ πέρα connect και λέει connect via Bluetooth. Αρχικά κάνουμε turn on το EV3 brick μας, δηλαδή το ανοίγμα. Ύστερα βάζουμε Bluetooth, ανοίγουμε το Bluetooth ώστε να το συνδέσουμε. Και τέλος πατάμε εδώ connect. Περιμένουμε λίγο να εμφανιστεί η συσκευή μας. Ωραία. Και αφού εμφανιστεί πατάμε select, πατάμε πάνω του, πάνω στο brick που θέλουμε και πατάμε select. Αν το συνδέετε για πρώτη φορά, τότε θα σας βγάλει ένα μήνυμα στην οθόνη του brick αν θέλετε αυτός ο υπολογιστής να συνδεθεί με αυτό, αν θέλετε αυτό το brick να συνδεθεί με αυτόν τον υπολογιστή. Και πατάτε εσείς ναι, βάζετε το password. Θα σας πει not connected, μην ανησυχήσετε όμως. Πατάτε options, βάζετε το password που ορίσατε εσείς από το brick. Και μετά πατάτε πάλι ναι, ότι θέλω να συνδεθώ. Λοιπόν, εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε έχει τους αισθητήρες και τους κινητήρες μας. Και λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς είναι λίγο οργανωμένα. Μοιάζει πολύ με το Scratch το καινούριο, το 3. Και έχουμε και λέμε, εδώ πέρα είναι τα motors. Εδώ πέρα είναι το movement, που είναι, και για, είναι για δύο motors. Εδώ είναι το display, που είναι για την οθόνη και για το φωτάκι. Εδώ είναι το sound, που είναι ο ήχος. Events, που είναι όταν γίνει κάτι. Εδώ είναι control που είναι διάφορα, είναι περίμενε, περιμενός που, επανάληψη, if, if else. Κάτι διαφορετικό ανάμεσα στο προηγούμενο και στο καινούριο πρόγραμμα της Mindstorm είναι ότι τώρα έχει μόνο if και if then και if else και όχι switch. Εδώ έχει τους sensors, έχει πολλούς. Πάμε πιο κάτω, ωραία, και το timer εδώ πέρα. Έχει operators. Εδώ ουσιαστικά είναι οι πράξεις. End or not, μικρότερο από, ίσο με και μεγαλύτερο από. Και εδώ πέρα είναι οι μεταβλητές, από ό,τι βλέπετε έχουμε πολλές μεταβλητές. Και τέλος, τα blocks, είναι όπως το My Block Builder στο παλιό καλό πρόγραμμα της Mindstorm. Θα σας ψιλοεξηγήσω. Στο προηγούμενο βίντεο εξηγήσαμε το PID, το P και το D, τι ακριβώς είναι. Οπότε άμα θέλετε να το δείτε, να καταλάβετε γενικότερα το P και το D τι είναι, δείτε το. Εδώ πέρα είναι, εδώ πέρα είναι οι μεταβλητές μας. Εδώ υπολογίζουμε το error, το proportional, το derivative, το PD και εδώ ουσιαστικά του βάζουμε το limit. Η μεταβλητή limit, την οποία δεν είχαμε στο κλασικό πρόγραμμα, είναι ουσιαστικά μια διευκόλυνση για μας. Δηλαδή, του βάζουμε ένα όριο,
Όπως είχα εξηγήσει και την προηγούμενη φορά, του βάζουμε ένα όριο, ώστε να μην επειδή εμείς δεν θέλουμε τεράστια διόρθωση. Και του λέμε, όμως άμα θέλουμε αυτό το όριο από 40 να το πάμε 50, τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε 4 τιμές, γιατί να μην αλλάξουμε απλά μία. Και αυτό, εκεί παίζει ρόλο το limit. Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά είναι καλό να το βάλετε. Εδώ υπολογίζουμε το speed 2 και το speed 1. Και εδώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι ένα περίεργο κιόλας του νέου προγράμματος της Mindstorm, είναι ότι εδώ ο μπι κινητήρας ορίζουμε το speed, ωραία, αλλά άμα το βάλουμε σκέτο μόνο του, δεν θα δουλέψει. Γιατί πρέπει να του πούμε, ούτε άμα βάλουμε πρώτα το clockwise θα δουλέψει. Οπότε πρέπει να του πούμε πρώτα το set speed και μετά start motor. Clockwise ή τέτοιο, πώς το λένε, counterclockwise. Το ίδιο κάνουμε και με τον C. Και τέλος, set previous error to error. Ο τρόπος να φτιάξουμε νέο πρόγραμμα είναι απλός. Απλά πάμε εδώ πέρα και πατάμε new project. Ωραία. Εδώ το κλείνουμε γιατί εμείς δεν το θέλουμε. Ωραία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και ευχαριστώ που με βοηθήσατε να φτάσω στους 200 subscribers. Κάντε like και subscribe αν μπορείτε. Αυτά. Γεια σας.